σε συγκεκριμένες τομές, σε συγκεκριμένη οργάνωση, στον χώρο του Κοινοβουλίου και στον τρόπο λειτουργίας του, που πραγματικά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Άρδιν. Χαίρομαι που το βλέπετε και χαίρομαι που το λέτε. Αυτό φαίνεται και από πλευράς λειτουργίας και από πλευράς οργάνωσης. Παρουσιάσατε και τα πεπραγμένα, το πόσο οι ρυθμοί της έγκρισης και ψήφισης νομοσχεδίων έχει όντως αυξηθεί αυτός ο ρυθμός, το οποίο καθιστά το Κοινοβούλιο πιο αποτελεσματικό. Ήταν ένας σχεδιασμός που τον είχατε εξ αρχής ή στην πορεία τον εφαρμόζατε? Δηλαδή, τι χρειάστηκε για να γίνουν αυτές οι αλλαγές? Γιατί συνήθως η γραφειοκρατία, οι νοοτροπίες είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν. Να θυμίσω ότι όταν εξελέγηκα την 5η-2 Ιουνίου, δεν έκανα καμία ομιλία όπως συνηθίζεται από εκλεγμένων πρόεδρων της Βουλής να κάνει μια ομιλία. Είχα πει μόνο δύο λόγια, ότι ευχαριστώ, θα μπούμε στην πράξη και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι αποτελέσματα μπορούμε να φέρουμε. Και δεν θα σας κάνω καμία ομιλία και δεν θα σας καθυστερήσω περισσότερο. Την επόμενη εβδομάδα παρουσίασα ένα σχέδιο με συγκεκριμένες δράσεις, στόχους, σκοπούς. Και υλοποιώ αυτό το σχέδιο. Με πολλή βοήθεια από τα κόμματα και τους βουλευτές, με πολλή προθυμία από τους βουλευτές σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και πολλή συμμετοχή. Και μπορώ να πω ότι από ένα σημείο και μετά ξεκίνησε και το ενδιαφέρον από πολίτες που μπορεί να έρθουν να σου πούν ιδέες ή να πούν ότι είναι... Ακούτε και πολίτες? Ναι, ναι. Ακούω και πολίτες. Είναι ανοιχτό το γραφείο σας σε πολίτες που μπορούν να σας ηγηθούν πράγματα? Όχι, ακόμα και για τον Τάνον ήταν ανοιχτό το γραφείο μου, όχι για Κύπριους πολίτες. Και δεν είναι Κύπριος εννοώ. Ναι, το γραφείο μου είναι ανοιχτό, έστω και για λίγα λεπτά, για όποιον μου ζητήσει συνάντηση. Υπήρξε μία δημοσίευση σήμερα, κύριε Σιλούρη, ότι είχατε απαγορεύσει σε βουλευτές να αποδεχθούν πρόσκληση για ταξίδι στην Ελβετία από εταιρεία που, όπως λέγει και το δημοσίευμα, γιατί είναι πληροφορίες της εφημερίδας Φιλελεύθερος, για να είμαι και σωστή διοντολογικά, να αναφέρω την πηγή, είχε ίσως να κερδίσει κάτι από το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει αύριο σε ό,τι αφορά την ιατρική κάναβη. Κοιτάξτε να σας πω. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Δεν απαγόρευσα. Δεν έδωσα την έγκριση μου. Εντάξει. Είναι λίγο διαφορετικό. Ναι, είναι διαφορετικό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, να πω για ποιο λόγο το έκανα. Η Βουλή, οι βουλευτές, με πολλή προσπάθεια, έχουν πετύχει έναν τεράστιο και εξαιρετικό έργο όσον αφορά την κοινοβουλευτική διπλωματία. Και δεν θα ήθελα να αφήσω κακόπιστους, ίσως και καλόπιστους, να μαυρώσουν όλον αυτόν το έργο όλων των βουλευτών που συμμετέχουν σε όλες τις αποστολές. Σχεδόν όλοι πάνε σε κάποιες αποστολές για την κοινοβουλευτική διπλωματία. Γιατί κάποιος θα πει, ορίστε σε τι ταξίδια πάνε. Πάνε για να προωθήσουν συμφέροντα μιας συγκεκριμένης εταιρείας. Και αυτόν το έκανα και διότι διοντολογικά πιστεύω ότι ήταν λάθος, αλλά και για προστασία των βουλευτών αυτών καθεαυτών και της εικόνας της Βουλής. Της Επιτροπής Υγείας ήταν... Ναι, σε επόμενη φάση μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, η Επιτροπή Γεωργίας για τον άλλο λόγο, η Επιτροπή Άμυνας κτλ. Αυτά γίνονταν και στο παρελθόν και νομίζω ότι δημιούργησαν αρκετές κακές εικόνες για την Βουλή και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Λοιπόν, ναι, και χωρίς να λέω ότι αν πήγαινε κάποιος θα επηρεαζόταν ή οτιδήποτε, αλλά είναι αυτό που πρέπει και να είμαστε και να φαινόμαστε σωστοί. Το κριτήριο είναι το ποιος προσκαλεί. Έχει. Κριτήρια και διάφορα. Και τι συμφέροντα έχει. Σίγουρα. Ίσως. Δεν μπορεί. Ναι. Από αυτά που πετύχατε να αλλάξετε. Ναι. Στη Βουλή. Για ποιο νιώθετε έτσι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, που πραγματικά έχει επιφέρει τεράστια αλλαγή? Η αλλαγή για να φέρει αποτέλεσμα πρέπει και να φέρει το... πρέπει να συνδέονται διάφορες παράμετροι. Δεν είναι μία για να φέρει αποτέλεσμα. Και όσο ενώνεται η αλυσίδα των αλλαγών, τόσο πιο δυνατή γίνεται η αλυσίδα και η υφιστάμενη κρίκη της αλυσίδας. Και να το εξηγήσω. Εντάξει,
Η πρώτη αλλαγή που έγινε, που νομίζω ότι έχει επιφέρει σοβαρότατες βελτιώσεις, είναι η αλλαγή της Πέμπτης το απόγευμα, που ήταν η Ολομέλεια, σε Παρασκευή πρωί. Αυτό έδωσε χρόνο λειτουργίας της Βουλής πέραν της μια μισή ημέρας. Διότι η Πέμπτη το απόγευμα... Ήταν και το σκεπτικό που είχατε αναλύσει τότε. Το ανάλυσα, μην το ξαναλύω. Ναι. Εν συνδυασμό με αυτό όμως, γι' αυτό μιλώ για κρίκους της αλυσίδας, εν συνδυασμό με αυτό ήταν η δημιουργία προγράμματος κεντρικά από εμένα, το οποίο συζήτησα συνενετικά, το απεδέχτηκαν τα κόμματα και οι πρόεδροι των επιτροπών. Και έτσι με την 4 μέρες που έχουμε καθαρές για να λειτουργούν οι επιτροπές και με έναν κεντρικό πρόγραμμα, εξασφαλίζεται έναν ελάχιστο δίωρο για όλες τις επιτροπές που να συνεδριάζουν χωρίς να συμπίπτει συνεδρίαση κανενός βουλευτή σχεδόν, νομίζω κανενός πλέον, με άλλη συνεδρίαση άλλης επιτροπής του. Όταν συνεδριάζεις σε 2 ώρες συνεχόμενα, που εγώ θα ήθελα να το αυξήσω με μια άλλη εισηγήση μου, που δεν έγινε να αποδεχτεί τη μείωση των επιτροπών, όχι τη μείωση, τη συγχώνευση επιτροπών, ώστε να μειωθούν οι προεδρίες από 16 σε 12, και υπάρχει αντίδραση από κάποια κόμματα εκεί να μην μειωθούν οι προεδρίες, και λυπούμε γι' αυτό. Αλλά θα συνεχίσω να επιμένω. Τότε, αν γινόταν και αυτό, η ωφέλιμη ώρα συνεδρίασης, όπως το ορίζω εγώ, θα ήταν 3 και 3,5 ώρες. Και θα ήταν τα αποτελέσματα ακόμα πιο... Θα υπολογίζω ότι θα είχαμε διπλασιάσει με αυτές τις 3 αλλαγές την δουλειά που γινόταν στο παρελθόν. Θα επιμένετε όμως. Ναι, την ώρα την έχουμε αυξήσει κατά έναν 20%, θεωρώ, αν μπορεί να μπει σε αριθμούς. Θα επιμένω, ναι. Πέραν από τα πεπραγμένα, θα θέλαμε έτσι, επειδή σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας... Δεν θέλετε να πω άλλες αλλαγές. Θέλετε να πείτε, ναι. Όχι, ρωτήστε την ερώτηση σας και στη συνέχεια. Αν θέλετε. Όχι, δεν θέλω να κάνω μονόλογο. Συνεχίστε την ερώτηση. Αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει την ανάγκη να. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα που έγιναν. Υπάρχουν και άλλα που έγιναν. Υπάρχουν και άλλα που είναι καθοδό, που είναι σημαντικά. Όπως παραδείγματος χάρη, ενώ εφαρμόζονται πιλωτικά τώρα οι καινούργοι κανονισμοί για τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα προχωρήσουμε σε ψήφιση των κανονισμών. Αυτή η αλλαγή των κανονισμών, αν το δείτε έτσι στη σειρά, μεγαλώσαμε την εβδομάδα, οργανώσαμε καλύτερα τις επιτροπές, μπαίνουμε τώρα στην συνεδρία της κάθε επιτροπής να υπάρχει πιο συντεταγμένος τρόπος λειτουργίας, για να μην εξηγώ τώρα τεχνικά πράγματα, με τους καινούριους κανονισμούς. Και έτσι θεωρώ ότι και με τη δημιουργία του νομικού τμήματος της Βουλής, που αν μπορέσουμε να το ενισχύσουμε, διότι τώρα χρειάζονται και να ενισχυθεί, να στελεχωθεί περισσότερο, θα πρέπει να πάμε εκτός Βουλής. Και το μίλησα και χθες λίγο με τον Πρόεδρο και έχω στείλει και επιστολή, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κακονομία, την πολυνομία, την κακή γραφή των νόμων. Θα πρέπει, έχω κάνει εισήγηση, να φύγω το πρέπει, προς τον Πρόεδρο να δημιουργηθεί στο Προεδρικό ή στο γραφείο του Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου μια υπηρεσία μόνο για τις νομοθεσίες, που να εξετάζει όλες τις νομοθεσίες από όλα τα Υπουργεία, αν είναι σωστές, αν είναι νομικά σωστές, αν είναι γραμμένες σωστά. Δεν το κάνει σωστά. Η νομική υπηρεσία όχι, αυτό. Όχι. Μετά, είναι 3 τα στάδια. Ναι. Υπουργικό Συμβούλιο, νομική υπηρεσία, που πρέπει να γίνει το ίδιο με εξειδικευμένους, όχι όποιος κτλ. Και έχω κουβεντιάσει και με τον Γενικό Εισαγγελέα. Ελπίζω σύντομα να έχουμε και μια συνάντηση να τα ξαναπούμε με στόχο να μπουν σε εφαρμογή. Και τρίτον, στη Βουλή, νομικό τμήμα και εξειδικευμένους για συγγραφή νόμων. Αν γίνει αυτό, θα αναβαθμίσει πάρα πολύ την ποιότητα των νόμων. Η Βουλή, κύριε Σιλούρη, συχνά, αναλόγως και των νομοθεσιών που ψηφίζονται, ναι, γίνεται, αν θέλετε, ο στόχος διαμαρτυρωμένων. Ναι. Χθες είχαμε άλλη μια ομάδα διαμαρτυρωμένων, που νομίζω σας είδαν και όλες παρέδωσαν ένα υπόμνημα σε σχέση με την κάρτα φιλάθλου. Έχετε να θέλετε να το σχολιάσετε? Να το σχολιάσω.
Έτσι λειτουργεί η δημοκρατία. Υπάρχουν ομάδες, κοινότητες, οργανώσεις, συνδικαλιστικές και άλλες, άτομα που έχουν και άποψη και συμφέροντα ή επηρεάζονται από νομοθεσίες. Όλοι αυτοί έχουν κάθε δικαίωμα. Άλλη τεράστια αλλαγή της Βουλής είναι η διαφάνεια και το άνοιγμα της Βουλής. Εμείς βάζουμε πλέον όλα τα νομοσχέδια στην ιστοσελίδα από την πρώτη ημέρα. Τα πάντα είναι γνωστά. Συζητούμε πλήρης ακόμα διαφάνεια. Πλήρης διαφάνεια. Και είναι ανοιχτή η Βουλή σε οποιονδήποτε θέλει να παρευρεθεί, να παρακολουθήσει τη λειτουργία των επιτροπών. Για το ζήτημα έχετε άποψη? Κοιτάξτε, μου έχουν παραδώσει χθες το πρωί, όχι το βράδυ, το κράτησα, δεν το δώσα στη δημοσιότητα μέχρι που να παραδοθεί και σε άλλους. Άποψη που την έννοια να κάνω εγώ πολιτική τοποθέτηση, δεν θα το κάνω. Από εκεί και πέρα, για κάθε νόμο είναι φυσικό κάποιοι να συμφωνούν, κάποιοι να διαφωνούν. Κατά πλειοψηφία, είτε κατά πλειοψηφία ψηφίζεται, είτε ομόφωνα. Τώρα, αν διαμαρτύρεται κάποιος ή όχι, θα το λάβουν υπόψη οι βουλευτές και τα κόμματα. Κατά την άποψή μου, όσο περισσότερο με βάση τα επιχειρήματα παρά με βάση την πίεση, πιο κοντά είμαστε στον ορθολογισμό και στη σωστή νομοθεσία. Όχι επειδή φωνάζουν πολύ θα κάνω ή δεν θα κάνω. Αν λένε επιχειρήματα. Η άποψή μου, επομένως, είναι περισσότερο προς τη διαδικασία. Αν υπάρχουν απόψεις, να κάτσουν κάτω να τα συζητήσουν. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή βρισκόμαστε και οι εξελίξεις στο πολιτικό μας θέμα βρίσκονται, ειδικά και σήμερα που είναι και η καταδίκη της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους, βρίσκονται σε μία βεβαιότητα. Δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει. Έχετε ως Δημήτρης Σιλούρης μία εκτίμηση κατά πόσον πατάμε σωστά? Και θέσεις έχω και εκτίμηση έχω, αλλά όπως έχω πει αρκετές φορές, έχω πει ότι θέλω να επικεντρωθώ στο έργο του Προέδρου της Βουλής. Χωρίς δημόσιες τοποθετήσεις για κανένα θέμα, συμπεριλαμβανομένου και του Κυπριακού, εκτός εάν υπάρχει κάτι το καταληκτικό, το συγκεκριμένο κτλ. Είμαστε ιδιαίτερα τώρα σε μια διαδικασία που ό,τι και να πω, δεν θα προσθέσω σε μια καλύτερη ή πιο σωστή δημόσια προσέγγιση εις το Κυπριακό, αλλά θα προσθέσω σε μία πιθανή παραφιλολογία ή σε μία συζήτηση εσωστρέφειας μεταξύ μας, αντί να αντιμετωπίζουμε το πραγματικό πρόβλημα, πώς θα γλιτώσουμε από την κατοχή, τις προκλήσεις της Άγκυρας και στην ΑΟΣ, με τους εορτασμούς που βλέπουμε, με αυτό το κλίμα στο εσωτερικό. Δεν νομίζω ότι θα επρόσφερα. Μπορεί να πρόσθετα περισσότερο σε έναν κλίμα που δεν είναι πολύ καλό. Όσον αφορά τις προκλήσεις της Άγκυρας, τις εορτασμούς, αντί να απολογούνται για την εισβολή, πρέπει να προβληματιστούμε όλοι αν με αυτήν την Τουρκία και αυτό που συμβαίνει στα κατεχόμενα της συμβολή και συμμετοχή όλων στους εορτασμούς, μπορούμε να βρούμε πράγματι τρόπο συμβίωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιλούρη. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στη Βουλή.